Επίσης, τα θετικά είναι ότι δεν υπάρχει εξυπηρέτηση πελατών. Η επιχείρηση που παρέχει και δημιουργεί αυτά τα προϊόντα κάνει την εξυπηρέτηση πελατών, ούτε διαχείριση παραγγελιών, παραπώνων κτλ. Χαμηλό κατώτερο όριο τζίρου πωλήσεων. Δεν χρειάζεται να γίνουν πωλήσεις χιλιάδων ευρώ για να λάβουμε πληρωμές. Μπορούν εύκολα με πληρωμένη διαφήμιση και χρήση εργαλείων internet marketing να κλιμακώσουν και να αυξήσουν τη στοχευμένη επισκεψιμότητα, τη λίστα και τις πωλήσεις τους. Μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αρκεί να υπάρχει ίντερνετ και υπολογιστής. Η ελευθερία της γεωτοποθεσίας, όπως είπαμε πριν. Ελάχιστα ή μηδενικά πάγια και λειτουργικά έξοδα και κόστος κτηριακών υποδομών. Δεν χρειάζεται να αγοράσουμε απόθεμα, να ξέρουμε ή να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα που προωθούμε. Δεν χρειάζεται αρκετές φορές να ξέρουμε ή να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα που προωθούμε. Και ειδικά τα φυσικά προϊόντα, ούτε καν μπορεί να τα έχουμε δει ποτέ, να τα έχουμε πιάσει και στα χέρια μας κτλ. Αν και νομίζω ότι ιδανικά καλό θα ήταν να το κάναμε. Επίσης δεν χρειάζονται υπάλληλοι, δεν χρειάζεται να έχουμε συνεργάτες, να πληρώνουμε προσωπικό και είναι πιο απλουστευμένη η φοροτεχνική λογιστική. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό που προσφέρει ευελιξία, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι το χαμηλό ρίσκο και χρειάζεται ελάχιστο κεφάλαιο σαν επένδυση.